Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νεκρή γυναίκα 35 ετών από πτώση βράχου στη Σαμαριά. Παγιδεύτηκαν για λίγη ώρα περιπατητές στο Φαράγγι. Στην Πάτρα, η πρώτη αποβολή μαθητή για χρήση κινητού σε σχολείο. Λόκερ για τα κινητά έξω από τις αίθουσες. Κλείδωσε η υποψηφιότητα Κασελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο στούντιο, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις νέες εκρήξεις που συγκλώνησαν τον Νότιο Λίβανο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 9 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ μία από τις φωνικές εκρήξεις σημειώθηκε στην κηδεία θύματος της χθεσινής αιματηρής επίθεσης, όπου εξεράγησαν βομβητές βόμβες. Αυτή τη φορά τα πρακτορία κάνουν λόγο για παγιδευμένους ασυρμάτους, λάπτοπ, ακόμα και κινητά. Συνδεόμαστε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης και την Δέσποινα Μανδελενάκη, γιατί Δέσποινα, κατανοούμε όλοι βεβαίως ότι ο πόλεμος στην κοινά μας μπορεί να πάρει απρόβλεπτη τροπή και διαστάσεις. Ακριβώς, περνάει σε άλλη φάση. Το απόγευμα, Μάρα, και μάλιστα την ώρα που ήταν σε εξέλιξη κηδείας των θυμάτων της χθεσινής επίθεσης, άρχισαν να εκρήγνονται ασύρματες συσκευές, κυρίως ασύρματοι υπομποδέκτες, δηλαδή τα walkie-talkie, τα οποία προμηθεύτηκε η Χεζμπολάχ πριν από 5 μήνες, αλλά και λάπτοπ και κινητά. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές στα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι ισχυρό προπύργιο της Χεζμπολάχ, αλλά και σε άλλα σημεία στο Λίβανο. Τουλάχιστον 9 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες πήραν φωτιά, μηχανάκια, αυτοκίνητα, ένα διαμέρισμα. Τώρα όλοι φοβούνται να χρησιμοποιήσουν κινητά, λάπτοπ και άλλες ασύρματες συσκευές, ακόμα και οι δημοσιογράφοι ξένων ειδησιογραφικών δικτύων που καλύπτουν τις εξελίξεις στο πεδίο. Τώρα, για τη χθεσινή επίθεση με τους βομβητές, μάθαμε ότι αγοράστηκαν από μια εταιρεία φάντασμα με έδρα την Ουγγαρία. Αυτές που εξεράγησαν τώρα όμως, από πού αγοράστηκαν, πόσες άραγε άλλες παγιδευμένες συσκευές υπάρχουν, ολόκληρος ο Λίβανος μοιάζει έτοιμος να εκραγεί. Πριν από λίγα λεπτά, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 20 ρουκέτες στο Κυριάτ Σμόνα, στο έδαφος του Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν, λέει ο Ισραηλινός στρατός, ενώ εξέδωσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας μία ανακοίνωση πριν από μερικά λεπτά, ο οποίος, χωρίς να αναφερθεί στις επιθέσεις στο Λίβανο, λέει ότι το κέντρο βάρος του πολέμου μεταφέρεται τώρα προς τον Βορρά και πως ο πόλεμος εισέρχεται σε μία άλλη φάση. Τώρα, οι περισσότερες χώρες του πλανήτη, Δέσποινα, θεωρούν ότι αυτές οι επιθέσεις είναι έργο της Μοσάντ. Κανείς ακόμα δεν ξέρει πώς ακριβώς τα έχει καταφέρει. Από το Ισραήλ υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση ή σχόλιο? Από το Ισραήλ δεν υπάρχει κανένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το αν η Μοσάντ σε συνεργασία με τον Ισραηλινό στρατό εμπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις, σε αυτές τις υβριδικές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί χθες και σήμερα στον Λίβανο, και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και συνέχεια, διότι δεν ξέρουμε πόσες συσκευές είναι παγιδευμένες. Η Αμερική έσπευσε να πει ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι δεν γνώριζε τι θα κάνει η Μοσάντ. Υπάρχει ένα μπλέξιμο με την ουγγρική εταιρεία Φάντασμα, που πιστεύεται και πολλοί αναλυτές βλέπουν τη Μοσάντ, τις ενέργειες της Μοσάντ, τις οποίες έχει κάνει και στο παρελθόν, πίσω από αυτές τις κινήσεις, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν τελικά δηλαδή το Ισραήλ αναλάβει την ευθύνη ή όχι, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση, αν και όλοι λένε πλέον και όλες οι πηγές λένε πως το Ισραήλ ευθύνεται για αυτή την επίθεση, και πώς θα απαντήσει, αν θα απαντήσει με σφοδρότητα, ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα, η Χεζμπολάχ, πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Μια νέα φάση πολέμου ξεκινά και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, οι οποίες πραγματικά είναι απρόβλεπτες. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς θα γίνει. Εσύ που παρακολουθείς τα μεγάλα ξένα πρακτορία και ακούς τι λένε οι ξένοι αναλυτές αλλά και οι αξιωματούχοι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τι εκτιμήσεις κάνουν, ότι μπορεί ο πόλεμος να γενικευθεί? Βεβαίως, αυτό φοβούνται. Παρακολουθούν πραγματικά με κομμένη την ανάσα. Προς το παρόν υπάρχει μια παγωμάρα. Υπάρχουν φυσικά, καταδικάζουν φυσικά τις επιθέσεις, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Είναι απρόβλεπτη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις εκτιμήσεις. Και βέβαια να σου πω ότι η Αμερική σπέβδει να προλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Μήπως ολοκληρωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες και μπορέσει να δοθεί ένα τέλος, κάτι που όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εμπλέκεται και το Ιράν, το οποίο είπε ότι η επίθεση αυτή των Ισραηλινών, όπως πιστεύουν ότι έγινε στο Λίβανο, είναι μια τρομοκρατική ενέργεια και τη χαρακτήρισαν και γενοκτονία. Μάλιστα. Και να μην ξεχνάμε ότι η Χεζμπολάχ είναι η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.
Σε ευχαριστώ πολύ. Στο αίμα λοιπόν βουλιάζει η Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε φωνικές εκρήξεις σε βομβητές των μελών της Χεζμπολάχ σε όλο το Λίβανο, ακόμα και στη Συρία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες. Η Χεζμπολάχ, όπως ακούσατε, κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση. Το ερώτημα που απασχολεί όλες τις χώρες είναι το πώς μπόρεσαν οι πράκτορες της Μοσάντ να βάλουν εκρηκτική ύλη σε 5.000 βομβητές.